Πάμε τώρα σε μια μεγάλη κυρία, χωρίς υπερβολή, στο χώρο της πολιτικής επιστήμης. Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Έχει δίκευση σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας. Είναι η κυρία Μέρη Μπόση. Καλημέρα, κυρία Μπόση. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη, και σε εσάς και στους ακροατές σας. Κυρία Μπόση, πριν από το κυρίως μενού, θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο, διότι έχουμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο επόμενο διήμερο. Πολυδιαφημίζεται και η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, αλλά ταυτοχρόνως έρχονται στην επιφάνεια και πονήματα Ελλήνων και συναδέλφων σας και όχι μόνο, που μιλάνε για τον ελληνικό μαξιμαλισμό. Καλό θα ήταν να σταματήσουν οι έρευνες υδρογων ανθράκων από Ελλάδα και Τουρκία. Η επέμβαση έτσι, της Τουρκίας στην Κύπρο μπορεί να δυσχέρει, όχι εισβολή. Γενικώς υπάρχει μια φιλολογία, θα το πω έτσι απλά, να τα βρούμε να τελειώνουμε. Είναι τόσο απλό? Ναι, ας κάνω ένα σχόλιο γύρω από το γενικότερο θέμα και γνωρίζω ακριβώς τι είπατε, μια και πράγματι πήραν διάσταση οι απόψεις αυτές, οι οποίες εκπορεύονται από ένα γνωστό χώρο και βέβαια είναι και πολύ γνωστές απόψεις, δεν είναι κάτι διαφορετικό, δεν μας έχουν πει κάτι καινούριο. Καταρχήν να πω ότι όσον αφορά την Τουρκία, μετράει νίκες με υπομονή και επιμονή και αμετακίνητες θέσεις. Αναδεικνύεται και το έχει αποδείξει εδώ και αρκετά χρόνια ότι γίνεται μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη με τον τρόπο τον οποίο δρά. Έχει καταθέσει τις απόψεις της, τις θέσεις της, με διαθέσεις επανάκτησης γεωγραφικού χώρου. Δεν έχει αντίλογο, πρέπει να πω. Επανάκτηση ισχύως, πλούτου, παραμονή στο επίκεντρο, αλλά και ταυτόχρονη έλξη πολλών μουσουλμανικών κρατών που θεωρούν ως κράτος προστάτη. Αυτό είναι μια τάση της Τουρκίας την οποία παρατηρώ και όλοι μαζί παρατηρούμε. Καμιά αλλαγή στη στάση των Τούρκων της Τουρκίας. Το αντίθετο. Συμπεριφέρονται δε ως κράτος το οποίο θα λάβει όλα όσα έχει ζητήσει και όσα θα ζητήσει στο μέλλον. Επίσης έχει αποδείξει ότι επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά είναι πάντα όχι μόνο ένα αλλά πολλά βήματα μπροστά. Σε πολλά θέματα και νομίζω δεν έχει σχέση μόνο με το Τουρκετζίαν αλλά και μια σειρά από ζητήματα που ξεκίνησαν και συνεχώς, διαρκώς υλοποιούνται. Από την άλλη, όπως αναφέρατε, η Ελλάδα. Εδώ θα πρέπει να πω ότι είναι άγνωστες οι μυστικές συνομιλίες μεταξύ των δύο επιτελείων. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δύο επιτελεία, ένα τουρκικό και ένα ελληνικό, το οποίο συνομιλούν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Αυτό δεν γνωρίζουμε τι έχει υποθεί. Από την άλλη, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επιτροπές, σύμβουλοι, ειδικοί κλπ. Που επεξεργάζονται μια σειρά από ζητήματα πριν βγουν οι αποφάσεις. Και αυτό όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνές. Δηλαδή στο ΝΑΤΟ, φερειπίν, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλους οργανισμούς. Όλοι οι οργανισμοί έχουν αυτού του τύπου τις επιτροπές που συλλειτουργούν έως ότου και μετά βγαίνουν οι αποφάσεις. Άρα εκ των πραγμάτων εδώ φαίνεται ότι υπήρξαν πολλές συμφωνίες από ελληνικής πλευράς για να δούμε τα επόμενα βήματα που τα είδαμε. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα που δείχνει μια, διαβάζω, θετική ατζέντα. Η ατζέντα, το οποίο αναρωτιέμαι για ποιον είναι αυτή η θετική ατζέντα. Γιατί μία πλευρά έχει ξεκαθαρίσει τις απόψεις της, Τουρκία εννοώ, τις βλέψεις της, τα θέλω, τα απαιτώ, τα έχει πει. Από την άλλη, η ελληνική πλευρά δεν είναι μόνο η ασάφεια η οποία χαρακτηρίζει, αν το θέλετε, πολλές από τις απόψεις που ακούω, αλλά δεν βάζει και στο τραπέζι συγκεκριμένα θέματα πλην των ειδικών τα οποία γνωρίζουν. Ταυτόχρονα βγαίνουν και οι συνοδοιπόροι, θα έλεγα, όλα αυτά τα επιτελεία από τα οποία βγάζουν αυτές τις εκθέσεις, αυτές τις απόψεις, αυτές τις τα άρθρα στην αγγλική γλώσσα, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια θετική, οποιαδήποτε θετική τάση που δείχνει και, γιατί όλα αυτά ανήκουν σε ένα κυβερνητικό επιτελείο, θετική τάση σε ένα ευρύτερο χώρο, το οποίο βέβαια εκ των πραγμάτων θεωρούν ότι είναι δεδομένο. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε καλά αποτελέσματα, αν και περιμένω να δούμε. Υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία, κύριε Σαχίνη, σε πολλούς. Μια ανασφάλεια, μια επιφύλαξη.
Καλά. Το σε πολλούς κρατήστε μικρό καλάθι, γιατί υπάρχει και, ναι, ένα, και ένας επικοινωνιακός αρμαγεδόνας, όλα πάνε καλά. Την ηρεμία να έχουμε και δεν βαριέσαι, ναι, και ένα μίλι, δύο μίλια. Μιας όμως και το είπατε, για να πάμε στην υπόλοιπη ατζέντα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε ότι πολλές μουσουλμανικές χώρες προσβλέπουν στην Τουρκία. Ναι. Επειδή έχουμε με βήμα γοργό, με ταχύτατες διαδικασίες, την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Τουρκία-Αιγύπτου, θα πάει ο Σίσης 27 στην Άγκυρα, από εκεί που δεν μιλιόντουσαν. Και επειδή, ναι, έχουμε ένα υπόλοιπο νότια της Κρήτης, στην τμηματική οριοθέτηση ως Ελλάδας-Αιγύπτου, πέραν του 28ου Μεσημβρινού, σας προβληματίζει αυτή η γρήγορη επαναπροσέγγιση? Βεβαίως με προβληματίζει, αλλά θεωρώ ότι η κινητικότητα των επιτελείων, των τουρκικών επιτελείων, σε πάρα πολλά επίπεδα, όπως και με το Ισραήλ για παράδειγμα, το είχατε δει, τώρα με την Αίγυπτο, είχε προηγηθεί τα της Λιβύης, κινούνται παγκόσμια και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, κινούνται και στην Αφρική, κινούνται και στην Ασία. Δείχνει ότι υπάρχει μια κινητικότητα τόσο μεγάλη που στο τέλος δεν θα μας εκπλήσει καν αν δούμε τον Αιγύπτιο να προχωρά με βήματα θετικά, παρά το γεγονός ότι πριν από λίγα χρόνια ήταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όχι. Νομίζω ότι θα δούμε πολλά πράγματα ακόμα. Επειδή είστε ειδικοί σε θέματα ασφάλειας, διεθνούς ασφάλειας, αλήθεια, ξέρετε ποιος είναι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας σήμερα της χώρας μας? Έχω διαβάσει κάπου αυτές τις απόψεις των ατόμων που περιστοιχίζουν την κυβέρνηση και βεβαίως των ατόμων που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις, οι οποίοι έχουν τις θέσεις αυτές τις οποίες διαβάσαμε πριν από λίγο. Ναι, εγώ δεν ξέρω καν αν είχε ανανεωθεί η θητεία του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας από τη νέα κυβέρνηση, αλλά επειδή προέρχεται από το ΕΛΙΑΜΕΠ, γι' αυτό σας ρώτησα αν είναι κρίσιμα σε ζητήματα ασφαλείας τέτοιες θέσεις. Ασχέτως ότι εσείς υποστηρίζετε ότι χρειάζεται ένα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Είναι κυριολεκτικά άλλο θέμα, καθώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δημιουργηθεί ένα τέτοιας φύσης συμβούλιο το οποίο έχουν τα περισσότερα κράτη, και στην παρούσα φάση συνυπάρχουν και συζητούν και συνομιλούν με άτομα, με επιλεγμένα άτομα τα οποία ταυτίζονται με συγκεκριμένες θέσεις. Μάλιστα. Τις γνωρίζουμε. Τώρα, κυρία Μπόση, πάω στο κυρίως θέμα για το οποίο σας ζήτησα σήμερα να συνομιλήσουμε, διότι έχουν μιλήσει πάρα πολύ με όχι ομοειδείς απόψεις. Θεωρώ όμως ότι με τη δική σας σκέψη θα έχουμε έναν τρόπο, θα συγκεράσουμε κάποια από αυτά. Το επίδικο φαίνεται να είναι τα όσα συνέβησαν στη Γαλλία, αλλά ως φαίνεται περισσότερο αφορά όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Διότι εδώ δεν είναι απλά θέμα πολιτικής βίας ή ασφάλειας εσωτερικής. Ακούγονται πολλά για τους αποκλεισμένους και καταπιεσμένους και και τα νιάτα. Έρχεται το μεταναστευτικό προσφυγικό, ακούγεται για μη ενσωματωμένους, μπαίνουν ταυτοτικά ζητήματα. Ποια είναι η δική σας οπτική, με αφορμή βεβαίως τη Γαλλία, τι στην πραγματικότητα συμβαίνει? Θα ξεκινήσω με μερικές σκέψεις γύρω από τη Γαλλία, μια και πραγματικά μου το ζητήσατε να το σκεφτώ. Και βλέπω και μπορώ να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Καταρχήν να σκεφτώ, πάρω τη Γαλλία, να δω ότι η Γαλλία, στη Γαλλία ζουν 7 εκατομμύρια, από ό,τι ξέρω, από αυτά τα στοιχεία που μας έχουν δώσει, μπορεί και περισσότεροι, μουσουλμάνοι. Συντριπτικά μη ενσωματωμένοι στο γαλλικό κοινωνικό ιστό ή στο δυτικό κοινωνικό ιστό. Βεβαίως υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις των εξαιρετικά πλουσίων μουσουλμάνων, αλλά αριθμητικά είναι πολύ μικρή αυτή η εξαίρεση. Ένα δεύτερο σημείο που σκέφτηκα είναι ότι σε αυτές τις διαδηλώσεις, έντονες, ακραίες, συμμετείχαν εκ των πραγμάτων Γάλλοι πολίτες, και το ξέρουμε. Άνεργοι Γάλλοι, πάρα πολλοί νέοι όπως είπατε, πολλών και διαφορετικών τάσεων και απόψεων, όλοι όμως δυσαρεστημένοι με το καθεστώς. Σε ένα κράτος όπως η Γαλλία, όπου η ανέχεια και η φτώχεια έχει μια κατακόρυφη άνοδο, και όχι μόνο στη Γαλλία βέβαια. Ένα άλλο σημείο, το οποίο είναι γενικότερο, είναι οι αστυνομικές δυνάμεις, οι ιδιοκτικές αρχές, που αποδεικνύουν διαρκώς ότι η σχέση τους με τη χρήση βίας είναι πολύ ανώτερη της σχέσης τους με τη διατήρηση της τάξης. Θα μου πείτε παγκόσμιο φαινόμενο. Και θα πω ναι, σύμφωνα μαζί σας απολύτως. Επίσης, καταγράφηκε μια παντελής έλλειψη πολιτικών λύσεων. Σαφής ακούσαμε πάρα πολλές και ευχολόγια προς το τέλος. Αλλά η έλλειψη πολιτικών λύσεων
σημαίνει ότι καταγράφεται και η παντελής έλλειψη πολιτική σκέψη. Έτσι, κατά την δική μου άποψη, ο Μακρόν ανοίγει περίτρανα το χώρο στην ακροδεξιά Λεπέν. Εκ των πραγμάτων, παρά το γεγονός ότι η ένταση κράτησε κάποιες μέρες, ευτυχώς όχι με πολλά θύματα, αλλά μεγάλες καταστροφές, πολλές σύλληψεις, πολλοί ανήλικοι έχουν συλληφθεί. Πάρα πολύ. Έχετε δίκιο. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ ανήλικοι. Αναδεικνύονται παράμετροι που το καθεστώς, και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο το παρόν καθεστώς, συντηρεί στο σκότος. Θα εξηγήσω. Μια διαιρεμένη κοινωνία σε παράλληλα σύμπαντα που διαβιούν σε μια χώρα, αλλά δεν συναντώνται ποτέ. Δεν συναντώνται, άρα δεν γνωρίζονται. Δεν έχουν κοινά σημεία. Και εις εκ τούτου αγνοούν τις ανάγκες του. Όμως είτε αγνοείτε είτε δεν αντιλαμβάνονται τις ανάγκες, είναι σημαντικά τμήματα αυτής της κοινωνίας. Γετοποιημένοι, εγκαταλειμμένοι, Γάλλοι πολίτες είναι όμως. Οι Γάλλοι πολίτες, και έρχεται η ώρα που απαιτεί αυτά που θεωρεί δικαιώματά του. Και όσα, κύριε Σαχίτη, δεν επιλύονται και αυτά δεν λύθηκαν, επαναλαμβάνονται. Και συνήθως όταν επαναλαμβάνονται είναι πολύ χειρότερα της προηγούμενης φοράς. Η κυβέρνηση Μακρόν στην παρούσα φάση ψέλησε, επί της ουσίας δίωξε, δηλαδή χρησιμοποίησε μεγάλο αριθμό διοκτικών αρχών, κατασταλτικά μέτρα, αλλά προτάσεις για πρόληψη μελλοντικών εντάσεων ούτε ακούσαμε ούτε είδαμε προς το παρόν. Άρα είναι μια εικόνα που θα την ξαναδούμε, εκτιμάτε? Εκτιμώ ότι θα την ξαναδούμε. Τώρα θα τελειώσω αυτή τη σκέψη που έκανα, λέγοντας πως μια κοινωνία στο σύνολό της αντιλαμβάνεται αυτές τις εξάρσεις βίας. Από τις εξάρσεις βίας εκ μέρους των διοκτικών αρχών, εξάρσεις βίας εκ μέρους των πολιτών. Της επιλύει, της κουκουλώνει, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της ξεχνάει, της καταδικάζει. Και τι ακριβώς καταδικάζει? Αυτά δεν είναι ερωτήματα που μπορώ να απαντήσω. Γιατί βρισκόμαστε σε μια εποχή, σε μετεξέλιξη. Και όχι προς όφελος ενός συνόλου. Επίσης να πω ότι οι τρομαγμένοι πολίτες, αυτοί που αισθάνονται ότι δεν έχουν διέξοδο, τείνουν προς ολοκληρωτικές τάσεις. Γι' αυτό θα το δούμε. Α, μισό λεπτό. Γιατί εδώ ανοίγεται ένα κεφάλαιο που θα έλεγα ότι είναι εξίσου σημαντικό. Πριν πάμε σε αυτό, με ρωτούν εδώ πολλοί ακούγοντάς σας. Αφού ο βαθμός ενσωμάτωσης κρίνεται από το βάθος και το βάρος του πορτοφολιού, τότε θα πρέπει να μιλάμε και για ταξική ανισότητα και σύγκρουση? Το ερώτημα είναι αν αυτός ο κόσμος που στη συντριπτική του πλειοψηφία ήταν Άραβες μουσουλμάνοι με γαλλική υπηκότητα έχουν συνείδηση και της ταξικής τους ταυτότητας στον ίδιο βαθμό με τη θρησκευτική τους. Αν και για τη θρησκευτική, ιδίως στη Γαλλία, μπορεί να είναι και folklore περισσότερο. Μήπως τελικά το επόμενο βήμα θα είναι ή θα πρέπει να είναι η πολιτική τους εκπροσώπηση, λέει ο Νίκος? Κοιτάξτε, η πολιτική εκπροσώπηση υπάρχει. Υπάρχουν μια σειρά από, τουλάχιστον σε περιφερειακό επίπεδο ή σε τοπικό επίπεδο, που ψηφίζονται και στηρίζονται εκπρόσωποι τους, οι οποίοι βέβαια είναι, προέρχονται από άλλες τάξεις και όχι από την τάξη όπου κινείται όλος αυτός ο κόσμος. Καταρχήν την ερώτηση του φίλου να απαντήσω ότι η Γαλλία, όπως και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, είναι κλασικά ταξική κοινωνία. Έχει μία σειρά από τάξεις και μία σειρά από εγκατελελειμμένες τάξεις. Αυτές οι εγκατελελειμμένες είναι που έρχονται μπροστά και φωνάζουν. Και βέβαια υπάρχει μία κινητικότητα των τάξεων που κυβερνούν, των τάξεων που είναι επικεφαλής, να σιωπούν και να κλείνουν αυτά τα κεφάλαια όσο μπορούν με μεγαλύτερη ταχύτητα. Αλλά αυτό το κλείσιμο είναι πάντα ένα κλείσιμο το οποίο δεν ευσταθεί, γιατί είναι ένα καζάνι που βράζει και θα πεταχθεί εύκολα ξανά μανά από την αρχή. Θα πάω τώρα στα άκρα, σαφές. Θα πάω στα άκρα, αλλά πριν τα άκρα, απαντήστε και σε ένα ερώτημα του φίλου του Κώστα. Επειδή είπατε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις στη Γαλλία όλο και περισσότερο φαίνεται να είναι συμφιλειωμένες περισσότερο με τη χρήση βίας παρά την διασφάλιση. Ναι. Βρίσκεται, λέει, αναλογίες για παράδειγμα ότι αυτό σιγά σιγά αρχίζει και καλλιεργείται και σε περιοχές όπως οι δικές μας στην Ελλάδα. Πρόσφατο παράδειγμα, ο πυροβολισμός που έγινε εκ πρισοκρότησης στη Λάρισα του αστυνομικού. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι αυτού του είδους η αστυνομική βία, και θα δώσω το παράδειγμα, το κλασικό παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου πάρα πολύ συχνά βλέπουμε τη χρήση βίας από αστυνομικά όργανα κατά πολιτών
είτε λόγω χρώματος, είτε λόγω κάποιων κινήσεων, είτε λόγω κάποιων τρόπος περπατάει. Έχουν γίνει απειρά τέτοια ζητήματα. Και επί κυβέρνησης Τραμπ είχαμε δει ότι πολύ λίγοι εξ αυτών είχαν τιμωρηθεί, ενώ πολλοί επιτράπηκε να κινούνται και να συνεχίσουν να οπλοφορούν. Βέβαια είναι μεγάλο το ζήτημα εκεί. Ταυτόχρονα βλέπω ότι αυτά τα παλιριακά ρεύματα που ξεκινούν από τη Μητρόπολη φτάνουν πάντα στην Ευρώπη. Εκ των πραγμάτων έχουν φτάσει και εδώ στην Ελλάδα. Η κινητικότητα των αστυνομικών αρχών, των ελληνικών αστυνομικών αρχών, βλέπω ότι σταδιακά κινείται πιο εύκολα με τη χρήση βίας παρά με τη χρήση λόγου. Πάμε στο κεφάλαιο που υπενυχθήκατε ευθέως, ότι όλο και περισσότεροι από αυτή την κατηγορία των πολιτών που αισθάνονται πια την πίεση και την καταπίεση αναζητούν σε ακραίες και πολιτικά εκδηλώσεις τη διέξοδο. Βλέπετε δηλαδή ότι το κύμα της ανόδου άκρο-ακροδεξιών δυνάμεων στη Γερμανία είναι τρίτη προς δεύτερη δύναμη το AfD. Δεν είναι τυχαία γεγονότα? Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, καταρχήν τα 25 και τα 27 κράτη έχουν ακραία πολιτικά κόμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πω ότι η ακροδεξία πάντα υπήρχε. Για κάποια χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έμενε σιωπηρή. Ή ενσωματώθηκαν τα μέλη της στα κόμματα εξουσίας. Δεν εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ βέβαια και αρκετά χρόνια παρατηρείται η άνοδος ακροδεξιών οργανώσεων, σχημάτων, ομάδων και βεβαίως πολιτικών κομμάτων. Πρέπει να πω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ νομιμοποίησε την ακροδεξιά. Συντριπτικά οι ψηφοφόροι του και οι χρηματοδότη του ήταν ακροδεξιοί, γιατί βγήκαν από την αφάνεια, που ήταν στην αφάνεια για κάποιο χρονικό διάστημα. Από τότε ως σήμερα βλέπουμε διεθνώς, στο δυτικό κόσμο κυρίως, μια σταθερή άνοδο ακροδεξιών πολιτικών κομμάτων, σταθερή άνοδο και δράση ακραίων νεοφασιστικών, νεοναζιστικών κομμάτων και οργανώσεων και μια σιωπηρή ανοχή έως αποδοχή πολλών εξ αυτών. Θα δώσω ένα παράδειγμα ίσως λίγο πιο ειδικό. Είδα την ανοχή και την αποδοχή των νεοναζί εγκληματιών Αζόφ στην Ουκρανία και τη μετανομασία τους σε πατριώτες. Δηλαδή αυξήθηκαν αυτοί που τους έβλεπαν με επίοικια. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα ευρωπαϊκά, κράτησαν μια απίστευτη σιωπή και όχι μόνο σιωπή αλλά και στήριξη. Έτσι απέκτησαν και ένα ακροατήριο. Εδώ μίλησαν στην Ελληνική Βουλή, κυρία Μπόση, το ξεχάσαμε. Ακριβώς. Αυτούς απέλυσε πρόσφατα ο Ερντογάν, ενώ ήταν η συμφωνία, τους ξανά στείλε πίσω στην Ουκρανία. Δηλαδή έχετε δίκιο, σε ένα βαθμό τα ίδια τα δυτικά μέσα και η ίδια η δυτική κοινή γνώμη πέρασε. Υπήρξε αναρχή και αποδοχή και δικαιολόγηση, αν το θέλετε, νεοναζί εγκληματιών. Ήταν εγκληματίες, ήταν γνωστοί αυτοί, αγνωστά άτομα. Αυτά τα ακροδεξιά ρεύματα αρχίζουν και επικροτούν. Και οι απόψεις τους βέβαια αρχίζουν και εντείνονται στο σύνολο του δυτικού κόσμου. Των πραγμάτων βέβαια θα πρέπει να δούμε ότι και τα πολιτικά κόμματα, τα ακραία συντηρητικά πολιτικά κόμματα, τα οποία πολλές φορές απορροφούν αυτές τις τάσεις, έχουν αρχίσει να διατηρούν, αλλά βλέπουν ταυτόχρονα τις δικές τους διασπάσεις σε νέες, καθαρόεμες αν το θέλετε, ακροδεξιές ή νεοναζιστικές, ναζιστικά πολιτικά κόμματα. Βέβαια αυτό έχει και αιτίες. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα, έχουν και κάποια αιτία. Γιατί, τι οθεί τους ανθρώπους, τι είναι αυτό που τους οθεί. Θα έλεγα μερικά κοινότυπα πράγματα βέβαια, ότι είναι η ανασφάλεια, είναι η φτώχεια, οι παγκόσμιες αλλαγές, η έλλειψη παιδείας και πολιτισμού, η φόβη για το αύριο, η μετανάστευση, το οποίο το αναφέρατε, εθνικά θέματα, ο εκχυδαϊσμός του λόγου, της ζωής του ανθρώπου, την καθημερινότητά του. Έτσι εκ των πραγμάτων θα δούμε διαρκώς να αναβαθμίζεται αυτού του τύπου ο λόγος, ο τρόπος ζωής και ο τρόπος δράσης λόγω της ανασφαλείας, λόγω του φόβου, λόγω του πανικού, της παραπληροφόρησης, γιατί υπάρχει διαρκώς παραπληροφόρηση. Και βέβαια ένα σημαντικό στοιχείο τελευταίο είναι ότι η Ευρώπη, όχι μόνο ο δυτικός κόσμος στο σύνολό του, δεν έχει ηγέτες.
δεν έχει ικανούς ανθρώπους. Μισό λεπτό, κυρία Μπόση, γιατί είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Τα άκρα κάνουν το δικό τους παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Εγώ από αυτά που μου λέτε αντιλαμβάνομαι ότι η απουσία πολιτικών σοβαρών που να απαντάνε στις αγωνίες και ιδίως εκείνων των τμήματων του πληθυσμού που πλήττονται από την κρίση στην καρδιά της Ευρώπης δεν υπάρχουν. Και αυτό το έδαφος το κερδίζουν με τον τρόπο τους, με τη συνθηματολογία τους, αν θέλετε, με το γεγονός ότι συζητάνε μια ατζέντα που θα έπρεπε να τη συζητάνε άλλες πολιτικές δυνάμεις και την έχουν εκχωρήσει. Δηλαδή η αναφορά σε πατρίδα ή έθνος είναι έγκλημα ακαθοσιώσεως για κάποιον που θέλει να εντάσσει τον εαυτό του στο λεγόμενο προοδευτικό χώρο. Δεν κατάλαβα. Πώς έτσι την παίρνει την ατζέντα κάποιος λοιπόν, όταν εσύ δεν συζητάς για αυτά? Δεν έχει παίξει ρόλο αυτός ο χυλός παγκοσμιοποίησης σε αυτή, αν θέλετε, την τυφλή αλλά αντίδραση του κόσμου? Βεβαίως έχει παίξει. Πολλά πράγματα έχουν παίξει. Αλίμονο. Και το βάθεμα της φτώχειας και του πρώτου έχει παίξει. Και η πανδημία έχει παίξει. Και μια σειρά από ζητήματα. Και το γεγονός ότι δεν μπαίνουμε σε ένα καλύτερο αύριο, μπαίνουμε σε ένα κλασικά χειρότερο αύριο. Εκ των πραγμάτων, αυτή η ανασφάλεια, αυτός ο φόβος, φέρει τάσεις σε μεγάλο κομμάτι πληθυσμών, το οποίο δεν έχει, και αν το θέλετε, την παιδεία ή τον πολιτισμό αυτό να προστρέξει προς δημοκρατικές τάσεις, αλλά προστρέχει σε αυτούς οι οποίοι του υπόσχονται ολοκληρωτικές λύσεις, αλλά λύσεις και στα εθνικά θέματα, σε πάρα πολλούς, αλλά και σε άλλα ζητήματα, όπως το θέμα των συνόρων του, το θέμα των εθνικών θεμάτων του, το θέμα της, το ποιος είναι ως φίλο. Υπάρχουν πάρα πολλά νέα ζητήματα, τα οποία είναι διάχυτα και τα οποία έχουν μπερδέψει, αντί να ξεκαθαρίσει τη νέα τάξη πραγμάτων. Πολύ σωστή τοποθέτηση. Θέλω πριν κλείσω, γιατί συμπεριλάβατε ακόμη και συζητήσεις που γίνονται, αλλά φαίνεται να μην γίνονται. Θέλω να σας ρωτήσω, τηρουμένων των αναλογιών, στο διάστημα του Μεσοπολέμου, μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ εσφαλμένος πιστεύουν πολλοί ότι από τη μία είχαμε το Εθνοσοσιαλιστικό Κόμμα του Αδόλφου Χίτλερ και το Φασιστικό Κόμμα του Μουσολίνη και από την άλλη τα Δημοκρατικά κράτη, η συζήτηση, τουλάχιστον Μεσοπόλεμο, δεν ξεκίνησε έτσι, διότι οι ακραίες αντιλήψεις γέννημα όλης της Ευρώπης ήταν. Μπαμπάς και μαμά των άκρων εκείνης περίοδου ήταν η Ευρώπη, και στην Αγγλία και στη Γαλλία, ασχέτως πώς εξελίχθηκε μεταξύ τους σύγκρουση. Τηρουμένων των αναλογιών, αυτή η άνοδος των ακραίων κινήσεων σας θυμίζει εκείνη την περίοδο ή είναι υπερβολή να το λέμε? Δεν είναι υπερβολή, κύριε Σαχίνη. Και δεν είναι υπερβολή γιατί πέρα από ότι δημιουργήθηκε τότε, δεν τελείωσε ποτέ. Δεν έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Όπως είπα από την αρχή, αυτές οι τάσεις, αυτά τα άτομα, αυτές οι ιδεολογίες ενσωματώθηκαν. Δεν έφυγαν, δεν εξαφανίστηκαν, αλλά ενσωματώθηκαν τότε στα κυρίαρχα κόμματα, τα οποία με μεγάλη διάθεση απέκρυψαν και, αν το θέλετε, κουκούλωσαν με μια έννοια όλες αυτές τις λογικές, και τώρα πλέον έχουν έφορο έδαφος να επανακάμψουν δρυμύτεροι. Νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια εποχή εξαιρετικά δύσκολη. Εξαιρετικά δύσκολη. Πριν κλείσουμε, λέει εδώ ένας φίλος, δεν έχει μείνει εκκλησία στη Γαλλία και ακούγονται και ισλαμικές εντολές, όταν αρπάξει φωτιά θα γυρεύουμε ακραίους για να μας σώσουν. Μήπως δεν διαβάζουμε σωστά το τι συμβαίνει στη γαλλική κοινωνία? Τι απαντάτε? Κοιτάξτε, προφανώς περίμενα πολύ περισσότερα από τους ίδιους τους Γάλλους, για να διαφωτιστώ και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι παρακολουθούμε αυτά τα γεγονότα. Υπήρχε μια σιγή και από την πλευρά των μέσων μαζικής ενημέρωσης της Γαλλίας και μια παραπληροφόρηση, αν το θέλετε, παρά με ένα ξεκαθάρισμα. Θεωρώ βέβαια, επειδή υπάρχουν πολλοί σκεπτόμενοι άνθρωποι στη Γαλλία, πολύ σύντομα θα μας δώσουν τις απόψεις τους, αναλύοντας σε βάθος τα γεγονότα που δημιούργησαν αυτές τις τάσεις, αλλά και που συνεχίζουν να τις δημιουργούν. Θεωρώ ότι πρέπει να περιμένω λίγο περισσότερο για να ακούσω τους Γάλλους. Ο Λευτέρης λέει, κυρία Μπόση, μήπως η φτώχεια δεν σε κάνει ακροδεξιό, αλλά η εισβολή και η αντικατάσταση σε κάνει απαξίωση των αξιών, των παραδόσεων, σε κάνει τελικά να στρέφεσαι στους ακραίους? Γιατί οι φτωχοί υπήρχαν και στο παρελθόν, δεν στρεφόντουσαν ακροδεξιά. Τι λες, φίλε Λευτέρη, αλήθεια? Ελάτε. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι ότι πράγματι δεν είναι γεγονός ότι τι και καλά, μα είσαι φτωχός γίνεις ακροδεξιός, κάθε άλλο.
Αλλά η έλλειψη αξιών, η έλλειψη είδους, η έλλειψη παιδείας, η έλλειψη πολιτισμού, η έλλειψη πάρα πολλών ζητημάτων σε συνδυασμό με τη φτώχεια, σύν το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιοι που σου υπόσχονται μια σταθερότητα, αυτό είναι ένα έναυσμα για να περάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι προς αυτές τις πολιτικές απόψεις. Μάλιστα. Εγώ θέλω να υπενθυμίσω ότι με κατάλληλη μόχλευση η περίφημη δημοκρατία της Βαϊμάρης όχι απλά διαλύθηκε, από τους ίδιους αργάτες ισοπεδώθηκε για να ανέβουν οι εθνικοσοσιαλιστές χειροκροτώντας. Θέλω κλείνοντας να σας ρωτήσω, μιας και ειδικεύεστε στα θέματα ασφάλειας, έχει έρθει όμως με αφορμή τα επεισόδια στη Γαλλία στην επιφάνεια και η λειτουργία του κράτους και το δικαίωμα πλέον συνταγματικά. Με τον νόμο, αφήστε τι υπολογίζει ο καθένας από εμάς, να μπαίνει μέσα στις τηλεφωνικές μας συνομιλίες, να ανοίγει τις κάμερες εκεί που περπατάτε και να μεταδίδει κρίσιμα στοιχεία αν εκφράζεται για το κράτος απειλή. Αυτό τι δείχνει, πού πάμε? Αυτό δεν είναι και κάτι τόσο καινούργιο. Προφανώς. Αλλά τώρα να το βλέπεις, να το βλέπεις και συνταγματικά, κυρία Μπόση μου, και μάλιστα στη Γαλλική, ναι, Δημοκρατία, ναι, είναι λίγο κάπως. Είναι πράγματι και είναι όχι μόνο στη Γαλλική Δημοκρατία, αλλά σε όποια δημοκρατία επιτρέπει να φτάσει σε αυτές τις απόψεις. Γνώση όμως είναι ότι ακριβώς επειδή και η δημοκρατία η ίδια βρίσκεται σε βολές και βρίσκεται κάτω από δίωξη, αν το θέλετε, λόγω των απόψεων, των τάσεων και των μη ολοκληρωμένων τελικά θέσεων πάρα πολλών από τους πολίτες, αλλά και από τους σκεπτόμενους πολίτες. Mm-hmm. Θεωρώ ότι πολλά από αυτά θα δούμε ακόμα να γίνονται ακόμα πιο εξτρεμιστικά στα επόμενα χρόνια. Κάπως πρέπει να σταματήσουν. Ποιος θα τα σταματήσει? Προς το παρόν δεν θεωρώ ότι υπάρχει, το είπα κιόλα, ότι υπάρχει κάποιος ηγέτης βαθιά δημοκρατικός που είναι εμπνευσμένος ή να δημιουργήσει ένα λαϊκό υποσύνολο τέτοιας κατηγορίας που να διώξει όλες αυτές τις τάσεις και να φέρει πίσω μια πιο καθαρή δημοκρατία. Θεωρώ ότι πάμε σε πιο ολοκληρωμένες γενικότερα απόψεις σε ακραία συντηρητικές κυβερνήσεις. Με την ανοχή και την αποδοχή όλων. Άρα η έλλειψη ηγετών, ιδίως στην Ευρώπη, για σας είναι κομβική σημασία θέμα. Είναι, γιατί υπήρξε, κύριε Ζαχινή, υπήρξε σημαντικότατη στο παρελθόν με ηγέτες οι οποίοι καθόρισαν πάρα πολλά ζητήματα με τη λογική της δημοκρατίας και με τη λογική της έννοιας του κράτους και του έθνους κράτους. Εδώ τώρα όλο αυτό το ανακάτεμα το οποίο φαίνηκε οι Βρυξέλλες όπως λέμε ή το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, φαίνεται ότι χάνουμε μία σειρά από λογικές τις οποίες είχαμε και με μεγάλη ταχύτητα προσχωρούμε σε έννοιες τις οποίες ούτε καν τις αντιλαμβανόμαστε στην ουσία. Μέρη Μπόση, ήθελα να την ευχαριστήσω θερμά για τη σημερινή μας συνομιλία για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κυρία Μπόση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.